Έχω δίπλα μου τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, διευθυντής φροντιστηρίων Πουκαμισσάς Ηρακλείου. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Νομίζω θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά δωρεάν ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού από τη μία και από την άλλη βέβαια ένα δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές πρώτης λυκείου Ηρακλείου. Δύο θέματα και καλό θα είναι να συντονιστούν και να παραμείνουν για τα επόμενα 15 λεπτά τουλάχιστον τηλεθεατές και μαθητές λυκείου εδώ στην Κρήτη σήμερα, καθώς έχουν να ακούσουν πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν και θα ανοίξουν τους ορίζοντές τους. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια παλιά ιστορία. Λέγαμε τώρα πόσα χρόνια. Θεσμός πλέον. Θεσμός, ναι. Το λέμε κάθε φορά. Για το Ηράκλειο, για την Κρήτη θα έλεγα. Από το 2000 είναι πλέον 21 χρόνια. Αυτή τη φορά εξαιτίας των συνθηκών οργανώνεται διαδικτυακά αυτή η μερίδα. Μια ενημέρωση που θα γίνει από επαγγελματίες, συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Το Σάββατο λοιπόν 15 Μαΐου διαδικτυακά από το κανάλι του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισσάς στο YouTube και στο Facebook του Ομίλου θα γίνει αυτή η πολύ πολύ σημαντική ημερίδα, διημερίδα αν μιλήσουμε μετά και για την Testing Day, η οποία ουσιαστικά θα είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση ξεχωριστά για κάθε επιστημονικό πεδίο, ξεχωριστά για τα παιδιά του ΕΠΑΛ, ξεχωριστά για τις σχολές των ενστόλων, στρατιωτικές, αστυνομικές, έτσι πυροσβεστική, λιμενικό. Θα είναι παρουσίαση η οποία θα αφορά σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορούμε να δούμε την επόμενη κάρτα, βέβαια, να δούμε λίγο βέβαια περιεχόμενο. Ξαναλέω ότι η παρουσίαση θα γίνει από ειδικούς, αναλυτική παρουσίαση των τμήματων σε κάθε επιστημονικό πεδίο, επιλογές από το ΕΠΑΛ και τους ένστολους. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν στο μυαλό τους να προτείνουν έξυπνες επιλογές σπουδών, να μιλήσουν για επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε τμήματος, για εναλλακτικές καριέρες και πώς συνδυάζονται πλέον αντικείμενα σπουδών για τα επόμενα βήματα ενός ανθρώπου που σπουδάζει, προφανώς για κάποιες αλλαγές στο μηχανογραφικό και άρα στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συγχωνεύσεις τυχών, πράγματα καινούρια, προγράμματα σπουδών, μαθήματα, βάσεις εισαγωγής και προφανώς μεταπτυχιακά προγράμματα. Όλες αυτές οι πληροφορίες που προφανώς για τους υποψηφίους ή τέλος πάντων για τους εφήβους έχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, είναι άπειρες οι πληροφορίες, θα έρθουν από ειδικούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν καινούριους προβληματισμούς, να βάλουν καινούργιες διαστάσεις σε πράγματα που δεν τα έχουμε έτσι στο μυαλό μας ομολογουμένως και που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είναι και γονείς. Ακριβώς. Και μαθητές. Υπάρχει ένας έφηβος κάπως μπερδεμένα στο μυαλό του και πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Σε μία σειρά. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Είναι άπειρη πληροφορία. Να σκεφτείτε ότι τα τμήματα συνολικά ξεπερνούν τα 470. Οι επιλογές που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος είναι μερικές εκατοντάδες κάθε φορά. Και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την πληροφορία. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε το Σάββατο το μεσημέρι με μία σειρά παρουσιάσεων. Νομίζω ότι έχουμε τις κάρτες, μπορούμε να τις δούμε στη σειρά. Από ειδικούς απαντήσεις θα τις δώσουν άνθρωποι που σχετίζονται με το κάθε αντικείμενο. Είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Έτσι θα ξεκινήσει η παρουσίαση το μεσημέρι του Σαββάτου στις 3 η ώρα και θα αφορά τις επιλογές των παιδιών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα επαγγελματικά λύκεια. Κάθε παρουσίαση θα έχει διάρκεια μία ώρα. Ακριβώς. Τρεις με τέσσερις το μεσημέρι. Ακριβώς. Ξαναλέμε στο κανάλι του Ομίλου Πουκαμισσάς στο YouTube. 4 με 5 ξεκινάμε τα επιστημονικά πεδία. Πρώτα απ' όλα το πρώτο πεδίο, άρα τις σπουδές τις θεωρητικές, τις ανθρωπιστικές σπουδές, με ό,τι ενδιαφέρον και ό,τι καινούργιο μπορεί κανείς να πει για αυτές τις επιλογές. Βλέπουμε και στον τίτλο το τηλέφωνο του φροντιστηρίου Πουκαμισσάς. Σωστά, κύριε Μαυράκη. Μπορεί να γίνει δηλαδή κάποιος ο οποίος τώρα ξεχάσει την ώρα από την παρουσίαση, μπορεί να σας καλέσει. Πανεύκολα. Εύκολα, υπάρχει επικοινωνία βεβαίως. Ακριβώς. Στα δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα, όλο αυτό είναι μια καταγραφή που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Έτσι λοιπόν είμαστε στις 4 η ώρα, στις 5 έχουμε τις θετικές επιστήμες, θετικές και τεχνολογικές στις σχολές του δεύτερου επιστημονικού πεδίου. Αμέσως μετά στις 6 η ώρα έχουμε τις επιστήμες υγείας για μία ώρα, επιστήμες υγείας τρίτο επιστημονικό πεδίο. Στις 7 θα πάμε στο τέταρτο, δηλαδή στις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Και θα κλείσουν οι παρουσιάσεις στις 8 η ώρα με τους ένστολους, δηλαδή στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικό, λιμενικό σώμα και ακαδημίες εμπορικού ναυτικού. Να ξαναπώ ότι η παρουσίαση θα γίνει από συμβούλους σταδιοδρομίας. Να πω ακόμα ότι παρόντες εκτός από τους συμβούλους θα είναι και κάποιοι επαγγελματίες,
με μια ενδιαφέρουσα πορεία, διαδρομή. Γιατί ξαναλέω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να διασταυρώνονται οι σπουδές. Ναι. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για εναλλακτικές καριέρες. Πρέπει να ανατρέψουμε, κύριε Παναγιώτοπουλε, παλιές αντιλήψεις. Σωστά. Που σώνει και καλά από ένα τμήμα π.χ. μαθηματικών. Πρέπει κάποιος να τελειώσει και να γίνει καθηγητής μαθηματικών. Ναι. Αυτές οι πεπιθήσεις έχουν αλλάξει. Ανήκουν στο παρελθόν. Καινούργια πράγματα που σπουδές συνδυάζονται, που έχουμε εναλλακτικές καριέρες και πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές. Και καινούργια επαγγέλματα. Ονόματα, τίτλους, χώρους επαγγελματικούς που δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ακριβώς. Πολύ περισσότερο τα παιδιά των 15, 16 και 17 ετών. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αφορά την πόλη του Ηρακλείου. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που δίνουμε σε μαθητές πρώτης λυκείου των λυκείων της πόλης μας να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή και να περάσουν ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια στα φροντιστήρια που κάνουμε σας. Αξιόπιστο το εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο τι κάνει ουσιαστικά. Διερευνούμε με αυτό στοιχεία προσωπικότητας πολλά. Ξεπερνούν τα 18 διαφορετικά στοιχεία προσωπικότητας. Δεξιότητες, ταλέντα, κλίσεις, ενδιαφέροντα. Και με βάση τα στοιχεία προσωπικότητας του εκάστοτε υποψήφιου, κάνει προτάσεις για το τι θα τέριαζε στην προσωπικότητά του. Είναι ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο δουλειάς. Στοιχεία προσωπικότητας, όπως... Στοιχεία προσωπικότητας. Εξωστρέφεια, κοινωνικότητα, επιχειρηματικότητα. Παραδείγματος χάρη, δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τεχνολογία. Ναι. Κοινωνική στάση, συμπεριφορά, πάρα πολλά δεδομένα. Έχω φέρει κάποιες κάρτες. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα για αυτό που λέμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Ξεκινάς πάντα από την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας ενός παιδιού. Δεν είναι όλα τα επαγγέλματα για όλους. Όπως επίσης, δεν πρέπει να ασκούνται πιέσεις προκειμένου να γίνουν επιλογές. Γιατί πολύ συχνά αυτές οι επιλογές καταλήγουν σε δυσάρεστα πράγματα. Είναι αυτές οι νοοτροπίες που λέγαμε που ανήκουν στο παρελθόν. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ακριβώς. Και πρέπει το παιδί να ξέρει πού πηγαίνει και να πηγαίνει και με τη θέλησή του. Έτσι. Ψάχνουμε λοιπόν τα στοιχεία προσωπικότητας. Έχουμε πολύ ισχυρά τέτοια ψυχομετρικά εργαλεία. Να βρούμε τι ταιριάζει και να κάνουμε προτάσεις. Να είμαστε ασφαλείς ότι τουλάχιστον θα σπουδάσει κάτι το οποίο του ταιριάζει, θα το αγαπήσει. Το όνειρο είναι καλός οδηγός. Βεβαίως είναι. Πολύ συχνά, να ξέρετε, ότι όταν τα παιδιά έχουν πεπιθήσεις που τις κουβαλούν χρόνια, είναι και αληθινές. Δηλαδή, εκεί χτίζεται ένα όνειρο που πολύ συχνά επιβεβαιώνεται στα τεστ και θέλουμε να το δούμε, να έχουμε την τεκμηρίωση, την επιστημονική, για να γίνει το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Που το είναι ένας γίνεται... καλός ανιχνευτής ονείρων, βέβαια, που πέφτει μέσα αυτό πολύ το συχνά, τεστ επιβληματικού προσανατολισμού. Λοιπόν, έχω φέρει τη δομή, τα βασικά του στοιχεία λίγο για να καταλάβουν οι θεατές πώς λειτουργεί. Ναι. Μπορούμε να δούμε τις κάρτες. Είναι δωρεάν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, είναι δωρεάν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτά είναι 6 στοιχεία, δομικά στοιχεία προσωπικότητας που τα έχουμε όλοι. Κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι το πρακτικό στοιχείο που ουσιαστικά περιγράφουμε ανθρώπους που θέλουν, αγαπούν το συγκεκριμένο. Θέλουν κάθε αίτιο να έχει το αποτέλεσμά του. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο, οργανωμένο τρόπο. Το ερευνητικό που είναι τα επιστημονικά μυαλά, εκείνοι οι άνθρωποι που θέλουν κάθε φορά την καλή τεκμηρίωση για να φτάσουν κάπου. Το καλλιτεχνικό που είναι το δημιουργικό. Το κοινωνικό που λέει ότι θέλουμε πάντα να προσφέρουμε στους άλλους, να κάνουμε κάτι να είναι προς όφελος των άλλων. Το επιχειρηματικό που δηλώνει δυναμικές προσωπικότητες που έχουν ηγετικές τάσεις, ικανότητες διοίκησης. Και το συμβατικό που είναι άνθρωποι που αγαπάνε την τάξη, τα κουτάκια, τις συμβάσεις. Πίσω από αυτά που είναι ένα πολύ κλασικό μοντέλο ψυχομετρίας, μετράμε κάθε φορά 3 διαφορετικά στοιχεία. Αν τα αθροίσουμε, είναι πάνω από 16-18 χαρακτηριστικά που ψάχνει. Αυτό λοιπόν που βλέπετε εδώ είναι απεικόνιση προσωπικότητας ενός υποψηφίου που έκανε το τεστ. Και διαβάζουμε ότι έχει ένα πολύ δυνατό κοινωνικό στοιχείο, άρα τη διάθεση να βοηθάει, σε συνδυασμό όμως με ένα ερευνητικό, που σημαίνει ότι το μυαλό του θέλει να λειτουργήσει με ένα επιστημονικό τρόπο που αγαπάει τη λεπτομέρεια, που θέλει να μπει στην έρευνα και που είναι κοντά στις επιστήμες αυτές, βιολογίες, χημίες, μαθηματικά. Ναι. Αν τα συνδυάσουμε λοιπόν αυτά, αυτό εδώ που είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα. Τι θα πάρω, στην επόμενη κάρτα θα δω την πρώτη πρόταση του τεστ. Αυτό λοιπόν το παιδί, βλέπετε σε αυτήν την κλίμακα, θα του τέριαζε πάρα πολύ καλά να ασχοληθεί με επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη ζωή. Τη ζωή. Βιολογίες, χημίες και επιστήμες υγείας. Γιατί, πολύ απλά, γιατί συνδυάζουν
το στοιχείο το κοινωνικό, αυτές οι δουλειές προφανώς, με τη διάθεση για βοήθεια και συμπαράσταση συν το ερευνητικό στοιχείο. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση, η οποία φτάνει όμως να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη. Σκεφτείτε ότι το τεστ καταλήγει να προτείνει στους υποψηφίους σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καταλήγουμε σε σχολές λοιπόν. Σε σχολές, με κωδικούς. Να δούμε παρακαλώ τις επόμενες κάρτες. Αυτός λοιπόν ο υποψήφιος θα ήταν καλό, δέστε εδώ, τίτλους τμήματων με τους κωδικούς τους όπως είναι στο μηχανογραφικό. Εδώ λοιπόν έχω επιλογές συγκεκριμένες οι οποίες ταιριάζουν σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει το ερευνητικό και το κοινωνικό στοιχείο και που προφανώς θα του τέριαζε να ασχοληθεί είτε με τη φαρμακευτική, είτε με τη διαιτολογία, είτε με τις επιστήμες αυτές που έχουν να κάνουν με τη διατροφή του ανθρώπου. Για να δούμε παρακάτω. Και ταξινομημένες σε τάξεις, άρα σε προτεραιότητες. Για να πάμε να δούμε τα συναφή που συμπληρώνουν αυτή την εικόνα. Ναι. Δημόσια διοίκηση, κοινοτική υγεία, να κάτι που έχει να κάνει με τη συγκυρία και τη δύσκολη δημόσια υγεία. Βιοιατρικές επιστήμες, λογοθεραπεία. Άρα εδώ έχουμε καταγραφή σχολές με ακρίβεια που ταιριάζουν σε αυτή την προσωπικότητα. Και συμπληρώνουμε με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολλοί υποψήφοι δεν τα έχουν ακούσει, βιοτεχνολογίες, έτσι βιοιατρικές, μοριακές, γενετικές, πράγματα τα οποία ταιριάζουν. Και μια πρόταση τελευταία που αφορά την εκπαίδευση. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει ένα δυνατό κοινωνικό στοιχείο και που σίγουρα θα γινόταν ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Λοιπόν, η τελευταία κάρτα είναι και η απεικόνηση των επιστημονικών πεδίων τεκμηριωμένα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θα του τέριαζε το τρίτο πεδίο, δηλαδή μια προτεραιότητα στις επιστήμες υγείας. Γιατί κουβαλάει ως άνθρωπος αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αξιόπιστα εργαλεία δουλειάς πολλά χρόνια, με τα οποία είναι κανείς σίγουρος, γιατί ξέρετε, αυτή όλη η υπηρεσία του επαγγελματικού προσανατολισμού για μας είναι μια προτεραιότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια επιστήμη, κακά τα ψέματα. Είναι μια επιστήμη και είναι και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, καλείται ένα παιδί στα 16 του ή στα 17 του να κάνει τόσο σοβαρές επιλογές για τις σπουδές και το επάγγελμά του. Έχουμε τον τρόπο να πούμε ότι με ασφάλεια μπορεί να επιλέξει με βάση τούτες δω τις προτάσεις. Ξαναλέω, γιατί πατάνε στα στοιχεία της προσωπικότητας. Πολύ σημαντικό. Κυριακή 16 Μαΐου, λοιπόν. Κυριακή, λοιπόν, 16 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι ακόμα διαθέσιμοι κωδικοί. Οποιοδήποτε, αρκεί να είναι μαθητής λυκείου, πρώτης λυκείου, των λυκείων της πόλης του Ηρακλείου, μπορεί να κάνει μια επικοινωνία και πολύ εύκολα να δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να πέρασει το τεστ. Η επόμενη μέρα, τι θα είναι, θα καλέσουμε εμείς σύμβουλοι που είναι πιστοποιημένοι και που μπορούν να παραδώσουμε τα αποτελέσματα παρόντος του μαθητή μαζί με ένα γονέα. Αυτό θα γίνει τις προσεχείς εβδομάδες με όλη μας τον επαγγελματισμό, τη σοβαρότητα, με συμβούλους να ερμηνεύσουν αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, να ανοίξουμε αυτή την αναφορά και να κουβεντιάσουμε με ασφάλεια τι θα τέριαζε σε αυτό το παιδί με βεβαιότητα να κάνει τις επιλογές. Είναι μια ξεχωριστή διημερίδα και σε μια συγκυρία δύσκολη, περίεργη και σε μια σχολική χρονιά με ιδιαιτερότητες. Α, ιδιαίτερως δύσκολη. Αυτή η κουβέντα δεν μπορεί να λείπει. Δηλαδή, για παιδιά που μπαίνουν στο λύκειο, που τέλος πάντων εκ των πραγμάτων αρχίζουν να σκέφτονται επιλογές, γιατί θα έρθει η ώρα τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και το μηχανογραφικό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να λείπει ακόμα και από αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Επιτακτική ανάγκη, ειδικά σε δύσκολες περιόδους. Νομίζω έτσι. Η συμβουλή σας σε αγχώδεις μαθητές διαχρονικά ποια είναι, κύριε Μαυράκη? Βγαίνω εκτός ατζέντα τώρα. Λοιπόν, όχι, βεβαίως, γιατί είμαστε κοντά. Σήμερα ανακοινώσαμε και το δημοσιοποιήσατε κι εσείς. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών και νομίζω ότι είναι η πρώτη μας σκέψη και έννοια. Η συμβουλή μας είναι. Να ανακοινώσει το Υπουργείο το πρόγραμμα. Περιμέναμε τόσο καιρό. Έπρεπε να έχει γίνει. Η συμβουλή είναι ψυχραιμία. Είναι κουβέντα μαγική που λες και δεν ξέρεις αν μπορεί να γίνει. Εγώ θα έλεγα αυτές τις τελευταίες μέρες να μην γίνουν ανατροπές στην καθημερινότητά τους. Να προσπαθήσουν να νιώσουν και να βιώσουν ότι δεν αλλάζει κάτι δραματικά. Δεν πρέπει να το νιώσουν έτσι. Μια καθημερινότητα που θα συνεχίσει ως την τελευταία μέρα να μοιάζει με τις προηγούμενες. Αυτό θέλουμε. Και με αυτή την ηρεμία να πάνε στις εξετάσεις. Αυτό θέλουμε να συμβεί. Μάλιστα. Απολαυστικός για ακόμα μια φορά σε συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Μαγκόπλε. Και αν ηρεμεί δημοσιογράφος στη συζήτηση μαζί σας, φαντάζομαι ένας μαθητής πόσο πολύ ηρεμεί και τις κατευθύνσεις που δίνετε, πόσο απαραίτητες είναι. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα κέντρο το οποίο. Με επαγγελματισμό και συνέπεια.
Ναι, θεωρώ έχετε ότι καταστήσει θεσμό. Είναι προτεραιότητα. Το πιστεύουμε πάρα είναι πολύ. Δεν γίνεται ένα παιδί να διαβάζει και να μην ξέρει γιατί διαβάζει. Αυτή είναι η δική μου απλή κουβέντα. Ακριβώς. Δεν γίνεται να μελετάει, να προσπαθεί και να μην ξέρει ποιος είναι ο λόγος και ποιος είναι ο στόχος. Απλώς θέλουμε ένα στόχο που σίγουρα να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά του. Αυτό θέλουμε. Αυτό κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαϊδόπουλε. Να είστε καλά, κύριε Μαϊδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ.